συζητάμε με τον εκτελεστικό γραμματέα της PLO. Είναι πραγματικά μια πολύ δύσκολη συγκυρία εδώ για την Παλαιστινιακή Αρχή. Αντιμετωπίζουν πιέσεις από το Ισραήλ, όχι μόνο φυσικά στην Γάζα, που και σήμερα πριν από λίγες ώρες είδαμε 40 παιδιά να δολοφονούνται στην σφαγή χωρίς τέλος που βιώνουμε, που βλέπουμε όλοι μπροστά στα μάτια μας, αλλά και εδώ στην Δυτική Όχθη δέχονται μεγάλες πιέσεις από το Ισραήλ και είναι ζήτημα χρόνου μέχρι αυτή η κατάσταση να μην είναι πλέον βιώσιμη ακόμα και για την κυβέρνηση της Παλαιστίνης. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν η Ευρώπη να σηκώσει ανάστημα, να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα υποστήριξης στην Παλαιστίνη, ξεκάθαρο μήνυμα άμεσης κατάπαυσης του πυρός και συγχρόνως να αναγνωρίσουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μέσα σε αυτές προφανώς και η Ελλάδα, να αναγνωρίσει άμεσα το Παλαιστινικό κράτος για να προχωρήσουμε στην εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών, τα οποία είναι συνυπάρχουν ειρηνικά στην βάση των συνόρων του ΟΗΕ από το 1967 με πρωτεύουσα της Παλαιστίνης την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Αυτές είναι οι διεθνείς αποφάσεις, αυτές πρέπει να σεβαστούμε και η Ελλάδα να μπορέσει να δείξει ότι συνεχίζει την μεγάλη παράδοση της δημοκρατικής παράταξης που άρχισε ο Ανδρέας Παπανδρέου με τον Γιάσερ Αραφάτ, αυτή την παράδοση φιλίας μεταξύ του Παλαιστινιακού λαού και του Ελληνικού λαού. Αυτήν πρέπει τώρα έμπρακτα με αλληλεγγύη να την επιδείξουμε για μια ακόμα φορά. Εάν όχι τώρα, τότε πότε.